Είχαμε άλλες, πάμε να δούμε, άλλες πολιτικές εξελίξεις. Εν τέλει, όταν, αυτά που λέγαμε χθες για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Γαβριλίτσα και τον Σακελαρίδη. Που πήγαν και φάγανε τα παϊδάκια τους και τα τζατζίκια τους. Επιβεβαιωθήκαμε και το τζατζίκι. Και προβατή, να παρακαλώ να ξέρετε τα παϊδάκια. Ήταν και αυτό αποκλειστικό. Εν τέλει, γιατί έγινε η συνάντηση αυτή, γιατί πάει να γίνει αρχηγός όσων έφυγαν ο κύριος Σακελαρίδης και στο καινούργιο κόμμα. Του εκτός ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε τον επίσης ο Τσίπρας, κάτσε στα αυγά σου τώρα, περίμενε. Για να δούμε. Ότι η συνάντηση Γαβρίλη Σακελαρίδη με τον Αλέξη Τσίπρα είχε καλό αποτέλεσμα, ωστόσο η σημαντική και συνάντηση το καλό αποτέλεσμα. Ήταν ότι, ότι ο Γαβρίλη Σακελαρίδης τέλος πάντων δεν προτίθεται να ηγεθεί. Ποιος το είπε αυτό, ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Πληροφορίες μέσα από την Κουμουνδούρου. Η Κουμουνδούρου τα λέει. Μισό λεπτάκι, κυρία. Ποιος το λέει, κύριε Λεμονή. Εδώ υπάρχει μισό λεπτάκι. Εδώ υπάρχει ότι έχει γίνει συμφωνία. Έχει γίνει συμφωνία εδώ πέρα, υπάρχουν πληροφορίες. Και η πληροφορία είναι ότι κάνει συμφωνία και είναι μπροστινός πλέον ο κύριος Σακελαρίδης όσων αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία του καινούργιου κόμματος. Ναι, και το εμένα σημαντικό... μου προβλημάτισε. Δεν την ακούμε την κυρία Λεμονή, βοηθήστε μας λίγο. Το σημαντικό είναι η συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Στέφανο Κασελάκη. Μισό λεπτάκι, αυτό είναι άλλο. Εσύ πας αλλού. Ο Σπύρος. Σπύρος έχει πληροφορίες. Πες, μίλα, βρε Σπύρο. Λοιπόν, ακούγεται έντονα, όπως είπες και εσύ, το όνομα για τους διαφωνούντες, για τις ομπρέλες και για όλους τους υπόλοιπους. Έχει δεχτεί πρόταση ο Σακελαρίδης, έτσι. Και είναι πολύ κοντά. Και είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει και το ναι. Αν και δεν αυτό το βέβαια έχει τρομοκρατήσει. Αν δεν το έχει πει ήδη, βέβαια, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά είναι πολύ κοντά, λένε. Είναι καλός φίλος με το Τζακαλώτο. Αν και αποχώρησε από το 15 από το ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους τους γύρω-γύρω. Έτσι. Έχει και την υποστήριξη καναλάρχη. Άρα λοιπόν έχει όλα τα φόντα να ενώσει τους διαφωνούντες σε ένα καινούριο κόμμα. Και μάλιστα, όπως είπε και ο Στέλιος Κούλογλου σε μια συνέντευξή του, μπορεί να είναι αυτός που θα φέρει και κοντά τους διαφωνούντες με το ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο ο Στέφανος Κασελάκης έχουμε δει ότι δεν το θέλει καθόλου. Το περίεργο είναι το εξής όμως, ότι εδώ ο Σακελαρίδης ήτανε μέσα στα πρόσωπα τα οποία είχαν ακουστεί για να διεκδικήσουν την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έκανε πίσω. Έτσι. Έκανε πίσω γιατί είχαν ακουστεί πολλά περίεργα για αυτό το λόγο που έκανε πίσω. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει προς πολύ τα δεδομένα και θα τα πούμε άλλη στιγμή. Θα πείσει όμως την Αχτσιόγλου, Φίλιππα. Θα πείσει τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο. Ή και τον καλέσαν, λέει. Εμένα πολύ. Αυτοί μου είπανε. Εμένα πολύ περίεργο. Αυτή είναι η Τζακαλώτο. Όχι απλά είναι πεισμένο πάνω. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει πει να γίνει νέο κόμμα και ας είναι όποιος θέλει αρχηγός. Δεν έχει. Τον κάλεσε ο Τσακαλώτος, υποτίθεται υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει παρασκηνιακή συμφωνία και το έχουν δώσει τα χέρια. Αχτσιόγλου. Έχουν δώσει τα χέρια. Και η Αχτσιόγλου είναι πάρα πολύ κοντά. Καρά, είναι και η Αχτσιόγλου κοντά. Άρα είχαμε λοιπόν στη συζήτηση, με λίγα λόγια για να μην το κουράζουμε και πολύ. Η συζήτηση λοιπόν στην ταβέρνα τι ήτανε για να του πει ο Τσίπρας μην το κάνεις. Μείνε εκεί που είσαι. Σωστός. Και περίμενε. Γιατί ο Τσίπρας ίσως να θέλει μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει μετά από κάποια χρόνια. Ναι, δεν έπιασε βέβαια και πολύ τόπο τον Τατζίκη από ό,τι φαίνεται. Ούτε το παϊδάκι. Όπως επίσης, ποιο ήταν το περίεργο. Ότι ενώ ήτανε μία συνάντηση, πήρε μεγάλη δημοσιότητα αμέσως. Πρωτού γίνει η συνάντηση. Την ώρα που πηγαίνανε, το πρώτο θέμα κι άλλο ένα site, δεν θυμάμαι, το αειδήσει, αν δεν κάνω λάθος. Το είχαν μπροστά προς τα. Το είχαν πρώτο θέμα. Ναι. Πρώτη είδηση. Άρα ήταν μια στημένο, ένα στημένο τραπεζό. Τραπέζο. Ναι, ήταν τραπέζο, μα δίθεν τάχα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά ελάτε να μας δείτε κιόλας. Που ήταν εκεί και ο φωτογράφος και ήταν εκεί πέρα και η δημοσιογραφία. Μπράβο. Εντελώς. Εντελώς. Γι' αυτό μιλάγανε όλοι για δημόσια εμφάνιση επίσημη, γιατί προφανώς είχε πέσει σύρμα στα κανάλια από νωρίς. Πάμε να φύγουμε από εκεί. Τώρα εντάξει. Σιγά την είδηση. Τώρα που πήγανε και φάγανε δυο τους τώρα. Εντάξει. Τσίπρας. Μετά από τόσο καιρό, σου λέει. Μάλιστα.